Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Και καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι αρκετά κλισέ η ατάκα που θα πω, αλλά και εσένα και τα υπόλοιπα παιδιά σας έβλεπα χθες σαν το λιοντάρι μέσα στο κλουβί. Έτσι θέλατε να μπείτε μέσα. Εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο για κάθε ποδοσφαιριστή. Και δεν σου κρύβω, Γιώργο, ότι βλέποντας την ομάδα και τα νεαρά τα παιδιά να παλεύουν με αυτόν τον τρόπο και τον κόσμο να συμπαραστέκεται με τόσο πάθος και με τόση δύναμη και ορμή, ήταν ακόμη ένας λόγος να θέλουμε να μπούμε μέσα και να βοηθήσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Στην κυριολεξία σκάσατε, έτσι. Εντάξει, δεν μπορεί να φανταστείς. Βασικά το πρώτο το σκάσιμο ήταν από την Παρασκευή το βράδυ, από το Σάββατο το πρωί που μάθαμε ότι τελικά δεν έχουμε δικαίωμα. Ναι, τελευταία στιγμή, μια μέρα πριν το μάτς. Τελευταία στιγμή και ενώ είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι το πιθανότερο είναι να προλάβουμε. Την Παρασκευή θυμίζουμε στους ακροατές μας ότι τέτοια ώρα τα λέγαμε με τον νέο σου συμπαίκτη τον Σάββατο Κυριακίδη και στην ερώτησή μου αν είναι έτοιμος να παίξει μεθαύριο μου είπε απόλυτα γιατί θα δώσουμε όλοι το παρόν, είμαστε ok, γιατί είχατε αυτή την ενημέρωση. Είχαμε αυτή την ενημέρωση και από την Πέμπτη και από την Παρασκευή ότι σίγουρα ήταν δεδομένο ότι θα παίζαμε. Γι' αυτό έγινε και ένας αγώνας δρόμου και από το μέρος μας με τις προηγούμενες ομάδες να προλάβουμε να πάρουμε τα έντυπά μας και να φύγουμε για ώστε να προλάβουμε να παίξουμε την Κυριακή στο παιχνίδι. Βλέποντας χθες την αναμέτρηση και μιλώντας με κάποιους φίλους του Ηρακλή μετά το παιχνίδι, με το αποτέλεσμα να είναι 0-0 με αυτή την υπερπροσπάθεια των πιτσιρικάδων, ένας φίλος χαριτολογώντα μου είπε ότι τα 45 γκολ του Κρυστάλλι, αν τα είχαμε τώρα, σίγουρα θα κερδίζαμε στη γάμα εθνική κατηγορία που έχει σημειώσει. Εκτός και αν σε αδικό και είναι παραπάνω να μου το πεις. Όχι, δεν τα ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Αυτά τα κάπου διάβασα ότι είναι 45. Εκεί γύρω 45-50, εκεί γύρω δεν. Και φυσικά το νόημα της συζήτησης ήταν ότι εχθές, αν μπαίνατε μέσα και γινόταν αυτός ο συνδυασμός των πιτσιρικάδων μαζί με την δική σας εμπειρία, θα είχαμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι θα ήταν μια ψυχολογική ένεση για όλους. Και για μας και για τους μικρούς και για τον κόσμο. Και για τον αντίπαλο μπορώ να πω ότι από τη στιγμή που δεν το περίμενε και ήταν έτοιμοι να συναντήσουν μια άλλη ομάδα και θα έβλεπαν κάτι διαφορετικό, θα ήταν ένας συνδυασμός ο οποίος με την χθεσινή εικόνα που είδα στο γήπεδο μπορώ να πω ότι πιστεύω ότι θα φτάναμε στη νίκη. Τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έλειπε το κάτι παραπάνω. Έλειπε το γκολ σίγουρα γιατί έμεινε η ομάδα στο 0. Αλλά με την δική σας εμπειρία νομίζω ότι αυτό θα ερχόταν. Όχι, χθες δεν έλειπε τίποτα, Γιώργο, τα παιδιά. Όχι, εννοώ για τον αυτό στη νίκη, έτσι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι υπερπροσπάθεια, αυτό είπα και πριν. Το 1000%, ούτε το 110%, ούτε το 120%. Ήταν καταπληκτική. Δεν το συζητάμε, γι' αυτό λέμε ότι δεν έλειπε τίποτα. Τα παιδιά τα δώσαν όλα και τα είχαν όλα για το χθεσινό το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο πόντος, έτσι όπως τον πήρε η ομάδα. Βέβαια. Για όλη την ομάδα, για τον κόσμο κυρίως που πήρε κουράγιο, για μας, γιατί και εμείς να σου πω την αλήθεια ότι πήραμε κουράγιο από αυτή την εμφάνιση. Ναι. Θεωρώ και για τη διοίκηση, για τους παλεμάχους και για τους προπονητές, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το χθεσινό αποτέλεσμα. Απέναντι σε μια ομάδα που έκανε κανονική προετοιμασία, που έδωσε κανονικά φιλικά, που είχε ένα ρόστερ που δημιουργήθηκε σε κανονικό χρόνο. Όλα αυτά τα κανονικά που στον Ηρακλή δυστυχώς για πολλούς και διάφορους λόγους δεν υπήρχαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια μισή εβδομάδα προπονείστε όλοι μαζί, έτσι βάζω και εσένα πλέον. Ήταν μια ομάδα η οποία υπήρχε μια κανονικότητα. Μια ομάδα που είχε ψυχολογία, που κέρδισε στο προηγούμενο παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία και αυτή είναι ιστορική στην κατηγορία και έχει τη δυναμική της. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για το μέγεθος του Ηρακλή και της ομάδας. Ούτε καν. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπες, δεν προπονούμαστε ούτε μια μισή εβδομάδα. Προπονούμαστε δύο μέρες μεταξύ μας, ακόμα ούτε τα μικρά μας. Με τις δικές σας προσθήκες, ναι. Απλά βάζω τους πιτσιρικάδες ότι τουλάχιστον αυτή ήταν μια εβδομάδα. Ναι, και οι πιτσιρικάδες οι ίδιοι δεν προπονήθηκαν κανονικά με την έννοια ότι είναι 11. Πόσο να προπονηθούν και οι πιτσιρικάδες. Ναι. Φοβόταν μην μείνουν 10 και δεν μπορούμε να αρχίσουμε ή να τελειώσουμε το παιχνίδι. Και το τρομερό είναι αυτό, ότι χτύπα ξύλο, ποδόσφαιρο είναι, να υπάρξει κάποιος τραυματισμός,
Τα παιδιά μπορεί να στο τέλος να είχαν και τις κράμπες τους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν παλικάρια όλοι τους. Νομίζω χθες ότι ο ένας ο ποδοσφαιριστής, να ξέρεις ακόμα δεν γνωρίζω και τα ονόματα των παιδιών. Θα τους μάθεις. Ναι, είχε πρόβλημα από το ζέσταμα. Ναι. Είχε πρόβλημα από το ζέσταμα και κατάφερε και έβγαλε όλο το παιχνίδι και πήγαμε καλά. Όλοι πήγανε πάρα πολύ καλά. Εύκολη είναι η απάντηση, αλλά θέλω να κάνω την ερώτηση. Το πόση ώρα σου πήρε να πεις το ναι, να έρθεις στον Ηράκλη? Δεν μου πήρε ώρα να πω το ναι. Το είχα πει πριν μου τηλεφωνήσουν. Ειδικά όταν με πήρε τηλέφωνο ο coach και στο καπάκι με πήρε και ο Τάσος Καταμπής, δεν χρειάστηκε πλέον να συζητούσαμε για τις λεπτομέρειες το πόσο γρήγορα θα καταφέρω να φύγω από την προηγούμενη μου ομάδα ώστε να προλάβω να είμαι τουλάχιστον την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Αγροτικό, κάτι που τελικά δεν έγινε. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη και πιο τιμητική πρόταση που μου έχει γίνει μέχρι τώρα στην καριέρα μου και στην πορεία μου. Δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ με τίποτα, δεν θα μπορούσα να μην ζήσω αυτή την κατάσταση. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα. Το παρατήρησα περιγράφοντας το μάτς και το είπα και νωρίτερα στον πρόλογο, ότι σε κάθε σωστή πάσα, ακόμα και σε κάθε λάθος πάσα, σε κάθε tackling, σε κάθε sprint, σε κάθε κεφαλιά, σε κάθε σέντρα, υπήρχε ένα μπράβο, υπήρχε ένα πάμε, υπήρχε ένα φάτε τους, υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα και το ζούσαμε πάρα πολύ καλά, γιατί ήμασταν κοντά σχετικά εκεί που ήμασταν χθες στο παιχνίδι. Όλο αυτό είναι τεράστιο όπλο, έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της ομάδος. Αυτή η οικογένεια πλέον που δημιουργείται, που αυτοί οι άνθρωποι που ξεκίνησαν να φτιάχνουν αυτή την ομάδα το περνάνε μέσα σε όλους, μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, μέσα στους ποδοσφαιριστές, στους νεαρούς, στους μεγαλύτερους, στον κόσμο. Αυτό θα είναι και το μεγάλο όπλο της ομάδος από εδώ και πέρα. Σίγουρα χρειάζεται υπομονή, όχι προς τα αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι με μια φυσιολογική ποδοσφαιρική εντεκάδα και με αυτή τη δύναμη που σου δίνει ο κόσμος ώστε να βγάζεις το πολύ παραπάνω, όχι το κάτι παραπάνω, τα αποτελέσματα θα έρθουν θεωρώ πολύ γρήγορα από την επόμενη εβδομάδα κιόλας. Αλλά θέλει υπομονή στη δημιουργία της ομάδας, στο χτίσιμο. Πολλές φορές μπορεί να μην είμαστε καλοί και εμείς θέλουμε το χρόνο μας, όπως είπες και εσύ, άλλες ομάδες κάνουν 8 και 10 εβδομάδες προετοιμασία και εμείς δεν κάνουμε το 8 με 10 μέρες. Φιλικά κάνανε και ό,τι θες κάνανε. Φιλικά, μεταγραφές, φύγαν παίκτες, ήρθαν παίκτες. Εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε μέσα σε μια εβδομάδα να βγάλουμε την κανονικότητα μιας ομάδας που κάνει 10 εβδομάδες προετοιμασία. Αυτό όμως δεν μας φοβίζει, ούτε μας πιέζει, ούτε μας δίνει πίεση. Μας δίνει χαρά και μας δίνει κουράγιο για τη συνέχεια. Και μεγάλο κίνητρο ώστε να παίξουμε παιχνίδια και να περιμένουμε πότε θα έρθει η Κυριακή για να βρεθούμε μπροστά στον κόσμο και να παίξουμε τον αγώνα μας για τον Ηρακλή. Και επειδή η ομάδα δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα, όχι ότι αυτό όπως είδες δεν απασχόλησε, δεν στεναχώρησε κανέναν, ίσα ίσα η προσπάθεια χειροκροτήθηκε και αποθεώθηκε από τους μικρούς, φαντάζομαι θες πάρα πολύ να το κάνεις, είναι και η θέση τέτοια. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Το ζουμί και... Και να πας εκεί που πρέπει να πας. Για έναν επιθετικό είναι το γκολ. Θεωρώ ότι και ο κόσμος θα το χαρεί και η ομάδα θα το χαρεί. Μακάρι να έρθουν τα αποτελέσματα. Τα γκολ θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθουν. Τώρα θα είναι από μένα, θα είναι από κάποια άλλα παιδιά. Δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο είναι να μπει η ομάδα σε κανονικότητα. Όταν λέμε κανονικότητα... Να λειτουργήσουν όλα κανονικά, να μπούμε στα αποδυτήριά μας, σε μια καθημερινότητα να λειτουργεί, ναι, ναι. Η καθημερινότητα, να μπούμε σε μια καθημερινότητα. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή όλο έχουμε καινούργια πράγματα, καινούργια δεδομένα, καινούργια νέα, εμφανίζονται καινούργια πρόσωπα, θέλουμε λίγο το χρόνο μας. Αλλά πιστεύω ότι πολύ γρήγορα, γιατί με τους ανθρώπους που συζητάω και που βλέπω πώς κινούνται, δουλεύουν 35 ώρες την ημέρα, ούτε 25 ώρες το 24ωρο, ούτε 30. 35 ώρες την ημέρα δουλεύουν, ώστε να μπει η ομάδα σε αυτή την καθημερινότητα και σε αυτή την κανονικότητα. Επειδή γνωρίζεις, Παντελή, πάρα πολύ καλά την κατηγορία, και όχι μόνο αυτήν, αλλά και τη συγκεκριμένη την γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω τι γνώσεις έχεις για τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι όπως είδες εχθές την ομάδα με τη δική σας την προσθήκη σε ένα περίεργο πρωτάθλημα με 15 ομάδες, με την μία κάθε εβδομάδα να έχει ρεπό, με 7 να υποβιβάζονται, με 8 να
διεκδικούν κάτι παραπάνω, με τον ένα να μην ανεβαίνει απευθείας γιατί θα πρέπει να παίξει μετά μπαράζ. Φοβερό είναι αυτό όλο φέτος. Πώς τα βλέπεις γενικά τα πράγματα σε αυτή την κατηγορία που φυσικά κανένας μας δεν θα ήθελε να ασχολείται με αυτήν, αλλά εδώ που είμαστε ναι. Το ζούμε κάθε μέρα πλέον. Έτσι ακριβώς. Προσωπικά για μένα η φετινή γάμα εθνική είναι ότι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει σε ποδοσφαιρική κατηγορία. Δηλαδή αυτό που είπατε ότι οι μισές ομάδες υποβιβάζονται. Ναι. Ο πρωταθλητής δεν ξέρει αν θα ανέβει, θα παίξει μπαράζ. Άλλος κάνει ρεπού, άλλοι όμιλοι είναι με 11 ομάδες, άλλοι είναι με 15. Δεν μπορείς να βρεις κάτι φυσιολογικό και λογικό σε αυτό που συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, επειδή πραγματικά τις έχω παρακολουθήσει τις ομάδες, σίγουρα δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να πεις ότι κάνει τη διαφορά και κάνει την αίσθηση, είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ρόστερ. Να σας πω, δεν υπάρχει κάποια ομάδα στα δεδομένα όπως ήταν πέρυσι στην κατηγορία πάλι για τη γάμα, αν και εσείς μπορείτε να μην το γνωρίζετε, όπως ήταν ας πούμε ο Απόλλων Καλαμαριάς ή η Δόξα Δράμας, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει δύο ομάδες που θα ανέβαιναν, ήταν από τα φαβορή. Ναι, με την οικονομική δυναμική ουσιαστικά που έβγαζαν. Όχι που είχαν χρηματοδότες βασικούς. Έτσι. Από εκεί και πέρα, έτσι πως έγιναν οι όμιλοι και έγιναν 8, από 4 έγιναν 8, βλέπουμε ότι οι ομάδες πλέον έχουν αποδυναμωθεί ουσιαστικά. Είναι, δηλαδή το πρωτάθλημα είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένο από το περσινό. Οι ομάδες έχουν βασιστεί σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ως επιτοπλίστων άπειρους. Και γι' αυτό βλέπουμε και κάποια αποτελέσματα τα οποία αυτή τη στιγμή μας εκπλήσουν, έτσι. Ξέρουμε ότι όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα υπάρχουν τα φαβορί που έχουν κινηθεί, έχουν πάει κάποιοι πιο γνωστοί ποδοσφαιριστές. Στον όμιλό μας, ας πούμε για παράδειγμα, θεωρώ ότι θα είχαν για φαβορί τον Μακεδονικό ή την ΑΠΕΛ, έτσι το Λαγκαδά. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα το παιχνίδι την Κυριακή τα δείχνει όλα. Βλέπουμε τώρα ότι ξαφνικά με έναν αντίπαλο ο οποίος δεν είχε και πολλές βλέψεις στην κατηγορία, θα κυνηγούσε την παραμονή του. Τώρα την Κυριακή που παίζουμε έχει 2-2 και είναι πρωτοπόρος. Ναι. Εντάξει. Τα πράγματα δεν είναι στάνταρ. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Η κατηγορία είναι αυτή, Κυριακή με Κυριακή. Πρέπει να βάζουμε το επόμενο παιχνίδι πάντα μπροστά, να το κοιτάμε ξεχωριστά. Και θεωρώ ότι στο τέλος το ταμείο που θα κάνουμε θα είναι πάρα πολύ θετικό. Να σου ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Χωρίς προβλήματα. Και σε όλη την ομάδα, σε όλα τα παιδιά. Σε όλοι βέβαια, όλοι που βρίσκονται εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καλή το αρχή θέμα, να σας δούμε όλους από κοντά την Κυριακή. Στην Αλεξάνδρεια από ό,τι μάθαμε θα γίνει το μάτς. Ναι, στην Αλεξάνδρεια. Εύχομαι η ΕΠΟ να έχει όλη την εβδομάδα μπροστά της να βγάλει τα δελτία. Εντάξει, πιστεύω μετά το προχθεσινή... Χαριτολογώντας το λέω. Αν και... Έτσι, μετά το προχθεσινό θα... Ναι, δεν θέλουμε να γίνουμε Παντελή. Ξέρεις, είναι εύκολο να γίνεις καχύποπτος, να μην μας κάνουν να γίνουμε περισσότερο. Γι' αυτό το λέω. Δεν πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά από εδώ και πέρα. Πιστεύω όλα να μπουν στη σειρά. Και να είστε στην αποστολή και με το καλό να σας δούμε και στο γήπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό με νίκες. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.